Γιάννη Σπυριδάκη ονομάζομαι. Επιβιβαστήκαμε από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Και ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν περίπου πάνω από την Ιταλία, ενημερωθήκαμε το αεροπλάνο γυρνάει πίσω. Γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον αέριο χώρο τη Γαλλία. Αυτό ξέραμε μόνο. Τίποτα άλλο. Και τον πήγατε. Ζητήσαν πληροφορίες από το προσωπικό του αεροπλάνου, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να μας πούν πολλά πράγματα. Απλά ότι επιστρέφουμε στην Αθήνα και θα ενημερωθούμε. Βγήκατε μόνο οι Έλληνες. Βγήκαμε αυτοί που είχαμε επιβιβαστεί από την Αθήνα. Οι επιβάτες από το Ντουμπάι παρέμειναν στο αεροπλάνο για να τους γίνει ίσως κάποιος περαιτέρω. Δεν μάθατε τι έγινε με αυτούς. Δεν γνωρίζουμε. Επίσης, απλά κατεβήκαμε το αεροπλάνο, περάσαμε πάλι τον έλεγχο των διαβατηρίων και των αποσκευών. Ένας εξονυχιστικός έλεγχος από την αστυνομία. Και τώρα. Όταν λέτε εξονυχιστικός. Πάλι τα carry-ons ελέγχθηκαν, εμείς οι ίδιοι, τα διαβατήριά μας κτλ. Πότε καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά στην πίστη? Όταν ενημερωθήκαμε ότι το αεροπλάνο γυρνάει πάλι πίσω στην Αθήνα. Είδατε τίποτα μαχητικά να συνοδεύουν? Δεν καταλάβαμε τίποτα. Η όλη ενημέρωση έγινε από το ίντερνετ, μόλις πιάσαμε σήμα και συνδεθήκαμε, καταλάβαμε ότι τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε όταν αποβιβαστήκατε από το αεροπλάνο είδατε αστυνομία κάτι γύρω? Υπήρχε κάποια περιπολικά και κάποια αυτοκίνητα της ασφαλείας του αεροδρομίου που μας περίμεναν όταν έγινε η υποβίβαση. Είδατε σε... Μια μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά τώρα από τη στιγμή που προσγειωθήκαμε και είμαστε... Είδατε στο πλήρωμα κάποια ανησυχία? Όχι. Κοιτάξτε, το πλήρωμα γενικά δεν μπορούσε να μιλήσει και πάρα πολύ, γιατί και οι ίδιοι ίσως δεν ήθελαν να μας πούν κάτι παραπάνω, ίσως και οι ίδιοι δεν είχαν την απαραίτητη ενημέρωση, καταλάβατε. Υπήρχαν παιδιά μέσα στην. Βεβαίως. Αρκετός κόσμος. Από ό,τι ενημερωθήκαμε ήταν περίπου στα 230 άτομα. Ότι άδειασε καύσιμο το αεροπλάνο το αντιληφθήκατε? Όχι, δεν αντιληφθήκαμε κάτι τέτοιο. Εμείς, σας είπα και πάλι, ανησυχήσαμε όταν μας πληροφόρησαν ότι γυρνάμε πάλι πίσω στην Αθήνα. Έμειναν κάποιοι άνθρωποι, αλλά εκείνη την ώρα πιστέψαμε ότι δεν μπορούσαμε να κάτσουμε να δούμε. Όχι και τόσο πολύ, αλλά... Εκείνοι έδειξαν να ανησυχούν που έπρεπε να μείνουν μέσα. Υπήρχε ένας προβληματισμός. Ναι. Τώρα ανησυχία δεν ξέρω κατά πόσο χαρακτηρίζει η λέξη ανησυχία αυτούς τους ανθρώπους, αλλά σίγουρα προβληματίστηκαν για το τι συμβαίνει. Εντάξει.